ένα λεπτό έχετε, κύριε Ξυχάκη, γιατί πρέπει να πάω στον κύριο Πατούλη, που είναι και δήμαρχος αλλά και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ναι, και έχει καταγγείλει αυτή την ιστορία. Πέστε μας, κύριε Πατούλη. Καταρχήν, θέλω να πω, ήταν μια εποχή ντροπής προεκλογική. Χρησιμοποιήθηκε με απέσχυντο τρόπο η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Παραμονές εκλογών, των διδήμων εκλογών. Ακριβώς. Παραμονές των διδήμων εκλογών. Και την ώρα που ακούγαμε από τον κύριο Σόιμπλε ότι αν δεν βγάλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα πάρε και να έχει στα δελτία ειδήσεων οροθετικές. Με φωτογραφίες. Θα σας πω ότι το Υπουργείο Υγείας δίπλα από αυτό είναι η περισσότερη οίκη ανοχής και απορούμε ένα μήνα πρώτων εκλογών αν τους ανακάλυψαν τότε. Σε κάθε περίπτωση ποτέ και κανένα κράτος δεν αντιμετωπίζει τις οροθετικές και αν θέλετε τις ασθένειες με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω εγώ άλλο κράτος στον κόσμο ή της Ευρώπης τουλάχιστον. Δεν υπάρχει ούτε στην Κεντρό Αφρική, ούτε στην Ασία δίπλα στον Τατζικιστάν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και βέβαια το να τις βάζουν φυλακή αντί να τις θοπεύουν και να κοιτάξουν με ποιο τρόπο θα θεραπευτούν είναι ακόμα κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτοί οι οποίοι το κάναν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο δεοντολογικό το ζήτημα. Έχει και ποινικά στοιχεία. Δικηγόρος δεν είμαι. Αλλά εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάσαμε εκείνη την περίοδο όλη αυτή τη διαδικασία. Ανοίχτηκε τότε εισαγγελικός φάκελος. Υπήρξε ανάκριση. Προανάκριση και νομίζω ότι ο εισαγγελικός αυτός φάκελος οδεύει προς διεκπαιρέωση. Δεν πρόκειται ποτέ να έχει, αγαπητέ κύριε Πατούλη, αποτέλεσμα, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα των σκόπιμων ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση αυτό που είπατε για τις φυλακές. Αποδιοπομπέ η τράγη και εφαρμογή του μνημονίου και κατοχή. Δεν πρόκειται, άμα δείτε τίποτα, να είμαστε καλά, θα ξανάρθετε αν υπάρχω και εγώ και συμπράττω. Θα υπάρχετε, κύριε Τραγκάκη. Ένα σχόλιο από τον κύριο Τα παιδιά των Λειψών. Συστήσαν την εταιρεία προώθησης των τοπικών προϊόντων, λέγοντας εδώ και χρόνια ότι πρέπει να συνδέσουμε τη γνώση με την παραγωγή και την οικονομία. Πρέπει να οικοδομήσουμε κοινωνίες 365 ημερών και όχι ενός, δύο και τριών μηνών. Δεν μπορούμε να μείνουμε με τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Όλα αυτά τα πράγματα τα είπαμε. Σαφώς βέβαια η Λειψή και κάθε Λειψή της πατρίδας μας, όπως το ωραίο Καστολόριζο που πρέπει να το πω αυτό εδώ πέρα, γιατί αναφέρεται για κάποιον κύριο ο οποίος επέλεξε εκείνο τον τόπο για να πει αυτό το θλιβερό, ας πούμε, της ένταξης. Ναι, ήθελε να έχει ντεκόρ, ναι, κύριε Δήμαρχε. Από εκείνο το σημείο. Ήθελε ντεκόρ από πίσω το Καστελόριζο για να δείξει ότι χαρτογραφεί ύδατα. Ναι. Ένας άλλος δικός μας πατριώτης, ο Ζήγδης, τη δεκαετία του 80 είπε ότι το Καστελόριζο να το κάνουμε πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελωνιακό κέντρο. Αν είχαν προχωρήσει στα αναπτυξιακά συνέδρια τότε, αν είχαν προχωρήσει, σήμερα δεν θα είχαμε ούτε πρόβλημα ΟΣ, ούτε υφαλοκρηπίδας, ούτε τίποτα άλλο από όλα αυτά. Γιατί όλα είναι μαζί όλα αυτά εδώ πέρα. Ναι, να τον, ναι, να τον, ναι, να τον, κύριε Μπενέτο, τον δείχνω τώρα. Που ακούγεστε. Τι να σας κάνω, εντάξει. Έκανα και εγώ ένα λάθος. Βγάλτε τον, αφαίρεστε. Δεν μπορεί να τον βλέπει. Δεν μπορεί να τον βλέπουν οι κάτοικοι στους Λειψούς, ναι. Όταν εγώ βρέθηκα σε ένα συνέδριο εν πλούνο για πρώτη φορά στο Καστελόριζο πριν περίπου 20 χρόνια και ανέβηκα εκεί που είναι η σημαία και είδα απέναντί μου ότι βρισκόμουν στο δόντι του θηρίου, στο δόντι μπροστά εκεί, ανατρίχιασα. Και λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι και να δώσεις είναι λίγο, προκειμένου να τους κρατήσεις ζωντανούς, αξιοπρεπείς, με υπερηφάνεια και έτοιμους να μπορέσουν να υπερασπιστούν αυτό που υπερασπίζονται εκεί πέρα. Μάλιστα, την ώρα που ο κύριος Νταβούτογλου βγαίνει και δηλώνει ότι αμφισβητεί τη ιδιοκτησία του Αιγαίου. Μα δεν κοιτάξτε, είναι ελληνική, λέει ο κύριος Νταβούτογλου. Κοιτάξτε, λίγο πριν, βέβαια, πριν τα Ίμια, είχε περάσει ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στεφανόπουλος. Και είχα εγώ το θράσος εισαγωγικά στο χαιρετισμό μου να του πω: κύριε πρόεδρε, πρέπει να ξέρουμε ότι ίσως να μην υπήρχε η Αθήνα, δεν υπήρχε ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Φούρνη, το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, η Λειψή, η Νήσιρος, η Τήλος. Ναι, το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι δεν είναι ελληνικά, λέει ο κύριος Νταβούτογλου. Έτσι, μια σειρά από μικρά και μεγάλα νησιά στο Αιγαίο που μέσα από το πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου δημιουργούν ένα αμυντικό τείχος για την Αθήνα. Και μετά από λίγο. Κύριε Δήμαρχε, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία, γιατί τρέχω να προλάβω, είναι πολλές περιοχές. Ο κύριος Πατούλης θέλει να σας πει κάτι. Ναι, καταρχήν ξέρω τον αγώνα που δίνει ο κύριος Μπενέτος.
Ήμασταν πριν λίγους μήνες κοντά του εκεί με φαρμακευτικό και άλλο υλικό. Δεν έχει φάρμακα το νησί ούτε τίποτα. Νομίζω ότι τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από πολλούς όσον αφορά τουλάχιστον τα άλλα νησιά στα παραμεθόρια. Ναι. Και πρέπει να πω. Μην ξαναβγάλετε, κύριε Βελάνη, τη φωτογραφία του κύριου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος όταν τον βλέπει. Και... Μην ξαναβγάλετε. Σας παρακαλώ, κύριε Βελάνη. Μην μου λέτε να ξαναβγάλω Καστελόριζο, αφού δεν θέλει ο άνθρωπος. Θα σας έλεγα σε 13. Το Καστελόριζο χωρίς τη φωτογραφία. Θα σας πω λοιπόν ότι το Καστελόριζο, επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, επειδή κάποιοι δεν το στηρίξαν όσο θα έπρεπε, 8, 9 και 10 Ιουνίου θα γίνει το συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας με στόχο να πούμε πώς πρέπει να είναι η υγεία στις παραμεθόριες περιοχές. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Τράγκα, εάν ο Μπενέτος ή οι κάτοικοί του, εάν στο Αγαθονίσκι οι κάτοικοί του δεν βρίσκουν γιατρό, δεν βρίσκουν φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι στον σιδηροφύλακα κάτοικο δεν του δίνει το στοιχειώδες. Όταν χάνει την υγεία του, να μπορέσει να σώσει το παιδί. Δεν υπάρχει ασπιρίνη. Άρα λοιπόν. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος που μας βλέπει, κύριε Μπενέτο. Αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ, 9 νησιά του Αιγαίου ζητούν παιδίατρο. Διότι εάν λέμε εδώ ότι πήγαμε και εμβολιάσαμε στον εκλεκτό τον κύριο Παχατουρίδη, που έχει εξαιρετικές κοινωνικές υπηρεσίες ο κύριος Παχατουρίδης και ο κύριος Μαραβέλιας, θα σας έλεγα, φανταστείτε λοιπόν στα νησιά τα διάφορα. Ο κύριος Μπενέτος έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί στο πολυδύναμο ιατρείο του. Τα άλλα όμως είναι με μεγάλες ελλείψεις. Και ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα των κατοίκων? Ένα. Εάν το αρρωστήσει το παιδί μου, πώς θα σωθεί? Μνημόνιο. Και κοιτούσαν ότι εμείς θα σηκωθούμε να φύγουμε από τα νησιά. Το μνημόνιο είναι ευτυχία. Το μνημόνιο είναι σωτηρία. Βάλτε μια τελεία, κύριε Δήμαρχε.